Και το απόγευμα, κυρίε και κύριοι, η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγεία ανακοινώνει το σχεδιασμό για τα τεστ αυτοδιάγνωση, τα οποία από την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα, φαίνεται πω θα βρίσκονται στα φαρμακεία. Τα πρώτα κοντέινερ θα φτάσουν το βράδυ στη χώρα. Ο Νίκο Υποφάντη έχει πληροφορίε. Ήδη βρίσκονται στο λιμάνι του Πυρεά κάποια και ενδεχομένω από το βράδυ να τα δούμε να φεύγουν. Λοιπόν, το βασικό λιμάνι τη εισαγωγή θα είναι, όχι δε, κάποια άλλα λιμάνια δεν θα έχουμε εισαγωγέ, είναι το λιμάνι του Πυρεά. Αμέσω μετά θα βρεθούν στι κεντρικέ αποθήκε πολιτική προστασία στην Αττική ή και σε συνεργαζόμενες αποθήκες Από εκεί 100 φαρμακο αποθήκες σε όλη τη χώρα Μέσα στην επόμενη εβδομάδα Θα πρέπει να έχουν Διοχετεύσει με τα self-test Τα περίπου 10.400 φαρμακεία Όλης της χώρας Εξαιρούνται τα φαρμακεία τα οποία είναι ηλεκτρονικά φαρμακεία. Γιατί θα πρέπει να δοθεί το ΑΜΚΑ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αναμένεται το σύστημα παρακολούθηση. Μην ξεχνάμε ότι για να πάνε τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κάνει το self-test. και Ένα να σύστημα... πάνε μια σχετική βεβαίωση στο σχολείο Ακριβώς. και στον καθηγητή του. Το σύστημα παρακολούθηση θα βοηθήσει ώστε να γίνεται ομαλή η τροφοδοσία. Των, uh, των φαρμακείων και σε περίπτωση που μαθαίνουμε ο αριθμός μειωθεί κάτω από τα 75 self-test ένα φαρμακείο, mm -hmm. τότε η φάρμακα αποθήκη θα πρέπει να ανεφοδιάζει το συγκεκριμένο φαρμακείο με νέε ποσότητε. Η φάρμακα αποθήκες, να πούμε, ένα μέσο φαρμακείο στα αστικά κέντρα το βλέπει περίπου μία ή δύο φορέ την ημέρα. Το ανεφοδιάζει. Το τι θα γίνει στην ελληνική περιφέρεια, μα λένε ότι θα καλυφθούν και εκεί οι ανάγκε και δει στην Ελλάδα αναμένεται να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Πάντως το σημαντικό είναι ότι έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες Βέβαια. και θα τα έχουμε άμεσα τα self-test, γιατί δεν θα ξεμπλοκάρουν μόνο το λιανεμπόριο και τα σχολεία, αλλά και όλους τους τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας το αμέσω επόμενο διάστημα. Νίκο Παφάντης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.